απάντησε η κυρία Γορογιάννη από την ΕΡΤ. Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν πάρει την οδηγία να παραμείνουν σπίτι τους και κατέληξαν μετά από ραγδαία επιδείνωση. Υπάρχουν θάνατοι ασθενών που ήταν είτε εκτός εντατικής είτε χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Μήπως πρέπει να αλλάξει η οδηγία, μείνετε σπίτι, αν δεν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες. Νομίζω αυτό που είπα για τους ανθρώπους που μένουν σπίτι, το είπα για αυτό το λόγο, γιατί λίγα λεπτά πριν μπω στην αίθουσα με ενημέρωσαν για ένα θάνατο μιας νεαρής συμπολίτησάς μας σε επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδος, η οποία έμεινε σπίτι και πέθανε σπίτι και διαγνώστη μετά θάνατον με τον ιό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους που μένουν σπίτι να έχουν επικοινωνία με τον γιατρό τους, ιδιαίτερα αν έχουν κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Μου είπαν τηλεφωνικά ότι υπήρχε κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Το χρόνιο αναπνευστικό νόσημα είναι χρόνιο πρόβλημα υγείας. Δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά θεωρώ ότι ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που μένουν σπίτι και έχουν μια ήπια κλινική εικόνα, πρέπει να υπάρχει μια καθημερινή επικοινωνία με τον γιατρό τους, ώστε σε επιδείνωση άμεσα να αναζητείται ιατρική βοήθεια. Ο θεράπων γιατρός είναι αυτός που θα καθορίσει την πορεία και την εξέλιξη της νόσου με την έγκαιρη παρέμβασή του. Σας θυμίζω βέβαια εδώ ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει υποκείμενο νόσημα, σας λέω δεν έχω επιβεβαιώσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει ούτως ή άλλως, ανήκει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια και έλεγχος για την νόσο. Παρόλα αυτά, δεν είναι μη αναμενόμενο. Μια νόσος η οποία είναι θανατηφόρα σε ένα 15% των ασθενών άνω των 80 που την εμφανίζουν, έχει ένα ποσοστό πολύ χαμηλό, όπως σας έχω πει σε άλλες ανακοινώσεις μου, και σε ανθρώπους οι οποίοι την εμφανίζουν και είναι νεότερης ηλικίας. Όπως κάνει βέβαια και η γρήπη. Και ιδιαίτερα η πανδημική γρήπη τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας στον πληθυσμό. Εάν παρακολουθήσει κανένας, θα δει με εξαιρετικό ενδιαφέρον η μέση ηλικία των ανθρώπων να ανεβαίνει σιγά σιγά που πεθαίνουν από μικρότερες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ένας νέος ιός και δεν υπάρχει ανοσία σε κανένα μας. Όλοι κινδυνεύουμε, απλά κινδυνεύουν πολύ λιγότερο οι νέοι άνθρωποι. Κινδυνεύουν πολύ περισσότερο οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Άρα το μήνυμα εδώ είναι επικοινωνία με τον γιατρό. Φυσικά και δεν αλλάζει το μήνυμα μείνε σπίτι, γιατί είναι ήπια νόσος και οι περισσότεροι θα την περάσουν ήπια, αλλά χρειάζεται επαγρύπνηση στους ανθρώπους που έχουν αυξημένο κίνδυνο, στους ηλικιωμένους, σε αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σε αυτούς που εμφανίζουν επιδείνωση των συμπτωμάτων τους, παρόλο το γεγονός ότι είναι ήπιοι, όπως λέμε και για τη γρήπη.